Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Εορτάζουμε σήμερα, αδερφοί μου, τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο του Τύρονος. Σημαίνει του Τύρονος ότι ήταν αρχιστράτηγος ενός στρατού στα Τύρανα, όπου ο στρατός αυτός ήταν εκπαιδευτικός. Δηλαδή προετοίμαζε τους στρατιώτες για να πάρουν να συμμετέχουν σε διάφορες μάχες. Έζησε περί των αρχών του 3ου αιώνος, το 297 περίπου γεννήθηκε, επί αυτοκρατόρων Μαξιμιανού και Μαξιμίνου, των ιδωλολατρών αυτών αυτοκρατόρων που κήρυξαν μεγάλο διωγμό εναντίον των χριστιανών. Καταγόταν από τα βάθη της Καπαδοκίας, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, από την Αμάσια, και ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων γρήγορα στράφηκε προς τον Χριστό, απαρνήθηκε τα είδωλα και αγάπησε σφόδρα την Εκκλησία του Χριστού και τον ίδιο τον ιδρυτή της. Καταδόθηκε στους αυτοκράτορες ότι ήταν χριστιανός και εκλήθη να ομολογήσει την πίστη του. Αυτός, παρόλες τις απειλές, ομολόγησε ότι είναι χριστιανός και ότι δεν μπορεί να μεταστραφεί σε θρησκείες ψεύτικες. Αντί να τον όμως δολοφονήσουν και αμέσως δηλαδή, τον άφησαν λίγο να σκεφτεί τις απειλές που του έκαναν και το τι θα τραβούσε, και με την ελπίδα ότι η σκέψη θα, η όρημη θα τον αναγκάσει να στραφεί προς τα είδωλα και να αρνηθεί το Χριστό. Όμως, αδελφοί μου, ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων όχι απλά δεν αρνήθηκε το Χριστό, αλλά την ώρα, τις ημέρες που βρήκε ευκαιρία να σκεφτεί και να προσευχηθεί, αποφάσισε και έβαλε μια φωτιά και κατέκαψε τα είδωλα, τους ιδωλολατρικούς ναούς της πόλης εκείνης. Αυτή είναι και η κύρια αιτία που αμέσως τον συνέλαβαν και τον έβαλαν μέσα σε μια κάμινο φλεγωμένη, και εκεί ετερίωσε την επίγεια ζωή του και μαρτύρησε και έλαβε το μαρτυρίο. Η περίπτωση αυτή της πυρπόλησης και το καυσίματος των ειδώλων και των ειδωλατρικών ναών με κάνει σήμερα να σκεφτώ πώς εμείς θα πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτό το μαρτύριο και τι παράδειγμα πρέπει να πάρουμε από τον Άγιο Θεόδωρο. Όσον αφορά τα είδωλα, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πολλές φορές εμείς χριστιανοί εξαντλούμε τις δυνάμεις μας και την επίθεσή μας και τον καημό μας για την πίστη πολεμώντας μόνο εξωτερικά είδωλα. Και αυτός είναι σωστός πόλεμος. Αλλά κατά κύριο λόγο πρέπει να νικήσουμε τα είδωλα που έχουμε μέσα μας. Και είναι πολλά τα είδωλα που έχουμε μέσα μας. Ακούσαμε στο Ευαγγέλιο ότι όλοι οι διαλογισμοί κακοί, αλλά και όλες αυτές οι πονηρές σκέψεις, οι πορνίες, οι μοιχείες, η ασέλεια, οι ακαταστασίες, οι ειδωλολατρίες, όλα πηγάζουν από την καρδιά μας. Εκεί μέσα είναι τα είδωλα. Εκεί μέσα. Θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να εισχωρήσουμε στα βάθη της καρδιάς μας, να τα ανακαλύψουμε και να τα κάψουμε. Οι νηπτικοί πατέρες, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί πολύ με τον εσωτερικό τους κόσμο, με την ύψη και την προσευχή, μας προκαλούν με το να μας λένε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο της εσωτερικής προσευχής, να ανακαλύψουμε τις κακίες που έχουμε μέσα μας. Συνηθίζω να λέω ότι θα πρέπει εμείς οι άνθρωποι του 21ου αιώνος να πάρουμε το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης και να την σβήσουμε, και να πάρουμε το τηλεκοντρόλ της ψυχής και να το ανάψουμε και να δούμε ότι τι έργο θες να δεις, γκαγκστερικό μέσα σου.
πορνικό μέσα σου, με λοποδίτες, με κλοπές, με ασέλγειες, με μοιχείες, με φόνους, όλα είναι μέσα σου. Αυτό το τηλεκοντρόλ της ψυχής, οι πατέρες το λένε κομποσκήνη, είναι αυτό το εργαλείο της προσευχής, με το οποίο εισχωρούμε στα βάθη της καρδιάς μας, βλέπουμε τα χάλια που έχουμε μέσα μας και με τη βοήθεια του Θεού, ένα-ένα πάθος, το καίμε και το καταστρέφουμε. Όχι μόνοι μας, αλλά μόνο με τη χάρη του Θεού. Θέλω εδώ να επισημάνω ότι επάνω στον πόλεμο που κάνουμε με τα πάθη τα εσωτερικά μας, πρέπει να γνωρίζουμε πως ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να νικήσει κανένα πάθος. Όπως είπα, μόνο με τη χάρη του Θεού. Και συνήθως τα πάθη δεν χάνονται, δεν εξαφανίζονται. Μένουν απλά ανενεργά. Και μπορεί σε κάποια περίπτωση της ζωής μας, ένα πάθος από τον οποίο είχαμε νομίσει ότι είχαμε απαλλαγή, να επιστρέψει. Γι' αυτό τα πάθη λέγονται φιλεπίστροφα. Τους αρέσει να επιστρέφουν και να ξαναφουντώνουν και να ξανακάνουν ζημιά, ειδικά αν δεν μείνουμε ταπεινοί, αλλά υπερηφανευτούμε και νομίσουμε ότι τα ξεπεράσαμε τα πάθη. Ένα παράδειγμα, οι καπνιστές που έχουν το πάθος του τσιγάρου. Πόσους δεν έχουμε ακούσει να λένε ότι το έκοψα 6 χρόνια και το ξανάρχισα. Και μάλιστα η δεύτερη φορά που το ξαναρχίζουν είναι χειρότερη από την πρώτη. Προσπαθούν να κάνουν όσα τσιγάρα δεν είχαν καπνίσει τα 6 χρόνια να τα καπνίσουν όλα μαζί. Γιατί ένα συμβάν μπορεί να συνέβη, μια αρρώστια, ένα θάνατος, και να φούντωσε η ανάγκη να αρχίσουν πάλι το κάπνισμα. Τα πάθη λοιπόν πρέπει να τα προσέχουμε. Τώρα, εκτός από τον εσωτερικό πόλεμο και το κάψιμο των εσωτερικών παθών, ναι, πρέπει να δώσουμε και ιδιαίτερη βαρύτητα στα είδωλα που επικρατούν γύρω μας. Οι άνθρωποι του 21ου αιώνα που ονομάζονται προοδευτικοί και είμαστε άνθρωποι που ζούμε μέσα στην πολυτέλεια και στις ανέσεις, σας έχω πει και άλλοτε ότι η παλαιή κρίση των αρχαίων χρόνων, οι βασιλιάδες ζούσαν φτωχότερα από ό,τι ζούμε εμείς. Είχαν λιγότερες ανέσεις από ό,τι έχουμε εμείς. Αν ήθελε ένας βασιλιάς να πάει από εδώ στην Αθήνα, ήθελε περίπου ένα μήνα να κάνει με τα άλογα και με τα μουλάρια της εποχής, με τα κάρα, με τα άρματα της εποχής. Εμείς σήμερα, μέσα σε 5 ώρες, είμαστε εκεί με το αεροπλάνο, σε μισή ώρα φτάσαμε. Έχουμε περισσότερες ανέσεις από ό,τι είχαν εκείνοι. Και ενώ ζούμε με περισσότερες ανέσεις, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε περισσότερα είδωλα. Αυτές τις ανέσεις να τις κάνουμε είδωλα, να τις λατρέψουμε. Και είμαστε όχι σαν τους θεόφρονες που αντί για τη χτίση λατρεύουν τον κτίσαντα, αλλά εμείς είμαστε κακόφρονες. Αντί για τον κτίσαντα λατρεύουμε τη κτίση, που είναι τα είδωλα. Και πρέπει και αυτά, με έναν τρόπο πνευματικό, να τα κάψουμε, δηλαδή να διαφορήσουμε για τις πολλές κοσμικές συνήθειες και ανέσεις. Πέρα από αυτά, είμαστε και σε μια εποχή που ο αποκρυφισμός έχει κάνει την εμφάνισή του με μεγάλες ταχύτητες. Τι είναι αποκρυφισμός? Τουλάχιστον εγώ σαν πνευματικός στις εξομολογήσεις, πόσες φορές δεν ήρθα απέναντι σε ανθρώπους που νομίζουν ότι τους κάνουν μάγια, και είναι γεγονότα αυτά. Πολλοί κακοί άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν κακό στους ανθρώπους με διάφορους τρόπους, μαγείες κτλ. Αν ανοίξουμε τις τηλεοράσεις κατά μεσήμερο, στις εκπομπές που βλέπουν οι κοτσομπόλες και οι κοτσομπόλιδες, εκεί θα δούμε ότι τι παρουσιάζουν αυτές οι εκπομπές ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Δεν υπάρχει εκπομπή σήμερα μεσημεριανή, απογευματινή, πρωινή που να μην έχει αστρολόγους, που να μην έχει ανθρώπους που μαντεύουν ουσιαστικά και δίνουν περισσότερη πίστη στα κτίσματα, στα άστρα, στα φεγγάρια, στον ήλιο, παρά στο Θεό και στο Δημιουργό αυτόν. Όμως, στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δεκάλογο,
ακούμε ότι να μην κατασκευάσεις είδωλα και ομοιώματα ούτε πάνω στη γη, ούτε κάτω από τη θάλασσα, ούτε στον ουρανό, πουθενά είδωλα. Ένας είναι ο Θεός. Και σε αυτό μόνο να λατρεύσεις, αυτό μόνο να προσκυνήσεις. Εμείς έχουμε ξεφύγει από εκεί. Πρέπει να κάψουμε λοιπόν, να πυρπολίσουμε τις κακές συνήθειες. Έχουμε, για παράδειγμα, έχω ξαναπεί και συγγνώμη που ξαναναφέρομαι, ίσως για μερικούς που δεν το ακούσανε ακόμα. Έχουμε, για παράδειγμα, και εδώ στην ενορία μας, συζητάω με ανθρώπους, καφεμαντία, χειρομαντία, χαρτομαντία, είναι υδρολατρία αυτή. Όλοι πιστεύουμε σε διάφορα έθιμα παράξενα. Στο σκόρδο, στα πέταλα, στα μάτια, βλέπεις κρεμασμένα στα κρεβατάκια των μωρών μας, μαζί με το σταυρό και το μάτι. Ξόρκια είναι αυτά τα πράγματα. Ξόρκια, τα οποία είναι είδωλα εξωτερικά, αλλά που πηγάζουν από τα πάθη, την ανησυχία, τα άγχη, την αβεβαιότητα και την απιστία μας. Αν κάνουμε εσωτερική εργασία και πολεμήσουμε τα πάθη μέσα μας, αυτά όλα θα μας φαίνονται σκύβαλα τα εσωτερικά, ανούσια. Θα πάρει θέση πραγματική ο Τίμιος Σταυρός στην καρδιά μας και θα πούμε πως μόνο αυτός έχει τη δύναμη να συντρίψει τη δύναμη του εχθρού. Κανένα άλλο αντικείμενο, κανένα άλλο λατρευτικό αντικείμενο δεν μπορεί να μας χαρίσει την αιώνια ζωή και την απαλλαγή από τα πάθη μας. Ας είναι ο Άγιος Θεόδωρος ο Μεγαλομάρτης ο Τύρων, ας είναι μπροστάρι στην προσπάθειά μας να κατακάψουμε, να καταπολεμήσουμε τις κακές μας συνήθειες, τον εσωτερικό κόσμο, τον άπιστο που έχουμε μέσα μας, γιατί εκεί πρέπει να κατοικεί η Βασιλεία του Θεού και ανταυτής έχουμε μια βρώμικη κόλαση μέσα μας. Πόσοι άνθρωποι πραγματικά δεν ταλαιπωρούνται από άγχη, από στεναχώριες, από αναστεναγμούς κακούς, από απελπισία, από αισιοδοξία, γιατί μέσα τους κρύβουν ένα σωρό περιεχόμενο άσχημο, το οποίο και στην εξωτερική τους κατάσταση και στην εξωτερική τους ζωή, στην επικοινωνία τους με όλους, φαίνεται. Ό,τι έχεις μέσα σου, αυτό σε οδηγεί. Μπορεί να φροντίζεις τη βιτρίνα σου να είναι καλή, αλλά το περιεχόμενο πραγματικά αλλοιώνει τα πάντα. Να έχουμε την ελπίδα μας στον Άγιο Θεόδωρο, ότι αυτός μπορεί να μας δείξει το δρόμο να ομολογήσουμε τον Χριστό στη ζωή μας.